Ονομάζομαι Ηλίας Αραβατινός και είμαι ο Managing Director της ExelixisNet, που πρόκειται για ένα telecom agency που ασχολείται με έρευνα σε νέες τεχνολογίες στις τηλεπικοινωνίες. Και παράλληλα, τον τελευταίο καιρό έχουμε αναπτύξει και μια λύση σε social media, όπου μέσω του customer voice προσπαθούμε να δείξουμε στους operators ή στους business developers ή στα new product development departments ότι ακούγοντας τον customer μπορούμε να φτιάχνουμε νέα πακέτα και στην κινητή αλλά και σε να καλύψουμε τις ανάγκες του πελάτη. Και το customer voice μπορούμε να το μαζέψουμε από τα social media. Επομένως, σήμερα θα μιλήσουμε αρκετά συνοπτικά, μέσα στο δεκάλεπτο που μου αντιστοιχεί, για ένα intro για το ποιος είμαι, για την ITU, γενικότερα τα κινητά και την τέταρτη γενιά φαντάζομαι την έχουμε συζητήσει, θα τη δω πολύ συνοπτικά, πολύ περιγραφικά. Κάποια παραδείγματα για επενδύσεις τέταρτης γενιάς που κάνουν άλλες χώρες και πώς σκέφτονται, γιατί κάποια στιγμή θα θέλει και η Ελλάδα να κάνει το αντίστοιχο, δηλαδή να υλοποιήσει την τεχνολογία του 4G, θα δούμε πώς ορίζεται. Ποια είναι τα implications αυτών των επενδύσεων σήμερα, δηλαδή ποιοι είναι οι προβληματισμοί των operators. Έχουμε αναπτύξει σαν ExelixisNet αυτό το concept που λέγεται 4G readiness και το συγκρίνουμε με ένα 4G investment index, δηλαδή πόσο έτοιμη είναι μια χώρα σήμερα να υλοποιήσει τη τεχνολογία της τέταρτης γενιάς και παράλληλα ποιες είναι αυτές οι επενδύσεις που μπορεί να αναπτύξει μια χώρα σε επίπεδο operators. Και θα δούμε τι ρόλο παίζει ο risk factor σε αυτή τη μελέτη. Και φυσικά κάποιες στρατηγικές κατευθύνσεις που προτείνουμε. Έτσι αυτό που κάνουμε, η ExelixisNet ήταν ένα startup που ξεκίνησε στο Columbia Institute for Teleinformation στη Νέα Υόρκη το 2007, όπου είμαι και ο ιδρυτής και ασχολείται με telecom analysis, telecom strategies, research και directions και φυσικά την τέταρτη γενιά που είναι η core υπηρεσία μας και έχουμε ένα expertise σε νέες τεχνολογίες από οτιδήποτε είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή το focus μας είναι στην τέταρτη γενιά. Όπως είχα πει και στην προηγούμενη ημερίδα, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και ίσως να μην ακούστηκε στην ημερίδα σήμερα, είναι το καινούργιο definition του 4G, το οποίο έχει ορίσει η ITU. Έτσι λοιπόν, επειδή υπάρχει ένα deployment αρκετά αργό σε όλο τον κόσμο, η ITU έκανε ένα βήμα πίσω και είπε ότι οτιδήποτε, εκτός από το LTE Advanced που είναι το καθαρό με 4G, οτιδήποτε άλλο το οποίο είναι ένα improvement, μια βελτίωση στην απόδοση, στα capabilities, οτιδήποτε, του δικτύου κινητής, άρα και το LTE και το WiMAX, αυτή τη στιγμή μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε σαν 4G τεχνολογία. Άρα, λόγω της καθυστέρησης του deployment, που περιμέναμε π.χ. το 2011 και το 2012 να δούμε πολύ περισσότερα deployments, βρέθηκε η ITU στο δίλημα να κάνει ένα βήμα πίσω και να συμπεριλάβει στο definition του 4G και το WiMAX και το LTE, παρά ότι το πραγματικό 4G σημαίνει ότι είναι το LTE Advanced, δηλαδή beyond 100 Mbps. Κάτι πολύ συνοπτικά, ένας πίνακας που συγκρίνει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στην Ελλάδα έχουμε το 3,5G, δηλαδή το HSPA+, αλλά ας δούμε ποιο είναι το μονοπάτι από το 3G στο 4G. 3G, επομένως, αν το δούμε σαν ταχύτητα, σημαίνει μέχρι 2 Mbps. Αυτό που περιμένουμε να δούμε στην κινητή τέταρτης γενιάς είναι 100 Mbps και πάνω. Σίγουρα, αυτό που περιμένουμε, που συζήτησε και ο συνάδελφος πριν, είναι όλο το δίκτυο να είναι σε IPv6 και φυσικά όλα να είναι hybrid, converged data και voice over IP. Άρα περιμένουμε να δούμε κάτι τελείως καινούριο, μία σύγκληση και δικτύων αλλά και δεδομένων. Και φυσικά αυτό το takeaway αυτού του slide είναι ότι η ταχύτητα είναι αυτή που θα ουσιαστικά κατευθύνει το deployment. Άρα βλέπω ότι στο 3G είμαι καλά, αλλά στο 4G θα παίξω σε μια ηλικιώδη ταχύτητα για το χρήστη. Το θέμα είναι και το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος χρήστης χρειάζεται 100 Mbps ή πάνω από 100 Mbps. Αν δούμε κάποιο deployment σε μια χώρα που ήδη δίνουν 100 Mbps, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, δηλαδή εκεί που υπάρχει οπτική ίνα, δεν το θέλω μόνο στο σπίτι μου, το θέλω να το δω και στο κινητό μου. Άρα οι εφαρμογές που έχω στο σπίτι θέλω να τις παίξω και από το κινητό. Άρα μιλάμε για ένα οικοσύστημα.
Έτσι, όταν μιλάω για ταχύτητα, αν δούμε κάποια συγκριτικά μεγέθη, αυτό που λέγαμε πριν για Blu-ray ή για high quality movie, άρα 4 GB ταινία, την κατεβάζω αν έχω 100 Mbps γύρω στα 5 λεπτά. Ενώ αν έχω 10 Mbps χρειάζομαι μία ώρα. Μπορούμε να δούμε αναλόγως και ένα CD 700 MB ή ένα βίντεο κλιπ. Άρα αν πραγματικά ο χρήστης χρειάζεται ταχύτητα και θα την πληρώσει και φυσικά ο operator θα κάνει και το αντίστοιχο investment και αν δούμε το κόστος του deployment LTE και HSPA Plus ενδεικτικά βλέπουμε τις διαφορές και σίγουρα βλέπουμε ένα reduction στο CAPEX. Αν πάρουμε ας πούμε, για παράδειγμα το παράδειγμα της Αμερικής βλέπουμε ότι το reduction συνολικά είναι γύρω στα 1,19 δις. Φυσικά, άρα μπορώ να δω ότι και πιο γρήγορος θα είμαι και θα έχω και ένα reduction στο CAPEX μου χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και απλά μιλάμε για LTE. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε το HSPA Plus, δηλαδή περίπου τα 21 Mbps όπως ισχυρίζονται, άρα μπορούμε να δούμε ποια θα είναι η διαφορά αν κάποιος κάνει μια επένδυση και προχωρήσει στο LTE, σε εμπορικό πλέον, σε commercial deployment. Ας δούμε κάποια παραδείγματα. Το πιο τρανό παράδειγμα είναι της Αμερικής, δηλαδή σε άποψη ας πούμε, κυβερνητικής ανακοίνωσης. Έτσι, πριν ένα μήνα, ο πρόεδρος της Αμερικής, ο κ. Ομπάμα, ανακοίνωσε ότι πλέον θα χρησιμοποιήσει στην Αμερική 4G τεχνολογία για να καλύψει την υπόλοιπη περιοχή, δηλαδή τις rural περιοχές, δηλαδή εκτός των πόλεων, την επαρχία. Και βλέπουμε ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο investment που θεωρητικά θα κόψει και αρκετά χρήματα από το χρέος της Αμερικής. Βλέπουμε περίπου ότι θα κόψει γύρω στα 10 δις. Φυσικά και 10 δις να κόψει και πάλι η Αμερική θα χρωστάει πάρα πολλά. Αλλά σίγουρα είναι ένας τρόπος, αν το δούμε από μακροοικονομικής άποψης, να προχωρήσει μια τέτοια επένδυση με τη 4G τεχνολογία. Άρα βλέπουμε ότι εφόσον η Αμερική δίνει το πράσινο φως για 4G, σίγουρα πρόκειται για ένα πολύ hot topic που θα αναπτυχθεί και από άλλες κυβερνήσεις και από άλλους ίσως και operators. Το δεύτερο τρανό παράδειγμα 4G επένδυσης είναι η Τέλεια Σονέρα, η οποία όχι μόνο έχει κάνει ένα deployment στα 800 MHz, έχει πάρει license που είναι ουσιαστικά έχει ισχύει για 25 χρόνια, αλλά παράλληλα έχει κάνει υλοποίηση τόσο στη Σουηδία, όσο και στη Λιθουανία, τόσο και στην Εστονία, δηλαδή και στις γειτονικές χώρες, έχει ξεκινήσει το deployment του LTE. Και φυσικά όποιος ασχολείται με το 4G ξέρει ότι Τέλεια Σονέρα σίγουρα πρόκειται για έναν operator, τον οποίον οι άλλοι τον προσπαθούν να τον μιμηθούν. Και τέλος, το τρίτο παράδειγμα του investment, και εδώ μπορούμε να δούμε να σκεφτούμε ένα ψυχρό πόλεμο, δηλαδή μεταξύ Πούτιν και Ομπάμα. Δηλαδή και εδώ η Ρωσία τώρα ξεκινάει, γιατί στη Γιώτα έχει γύρω στο 25% μερίδιο η ρώσικη κυβέρνηση. Βλέπουμε λοιπόν ότι και ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο κ. Πούτιν, ξεκινάει και αυτός με 4G και περίπου υπάρχει ένας σχεδιασμός για 1,5 δις ευρώ, μια τέτοια επένδυση. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση το δίκτυο που θα υλοποιηθεί θα μοιραστεί στους άλλους MVNOs, δηλαδή στη Megaphone, στην MTS κτλ. Άρα σιγά σιγά βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια implications όταν κάποιος κάνει μια επένδυση, δηλαδή κάνω μια τεράστια επένδυση. Θα το κρατήσω το δίκτυο για τον εαυτό μου ή θα το μοιραστώ με τους υπόλοιπους είτε ανταγωνιστές είτε MVNOs. Άρα ποια είναι τα implications των διάφορων επενδύσεων. Σίγουρα ο ρόλος του ρυθμιστή είναι ένας από τους κυριότερους και βασικότερους ρόλους ώστε μια επένδυση να τρέξει πιο γρήγορα. Μπορούμε να σκεφτούμε το παράδειγμα στην Αγγλία όπου κάποιοι operators δεν έχουν access σε spectrum ή σε συγκεκριμένα bands διότι η Ofcom δεν κάνει κάποια auctions ώστε να τους δώσει αυτό που χρειάζονται. Άρα σίγουρα ο ρυθμιστής είναι το κυρίαρχο ας πούμε, implication σε μια επένδυση. Και μετά αρχίζουμε για κάποιες επιλογές. Τα digital dividends σημαίνει ότι αρχίζουμε και απελευθερώνουμε μπάντες είτε της αναλογικής τηλεόρασης είτε κοιτάμε στο military spectrum, δηλαδή προσπαθούμε να απελευθερώνουμε περισσότερες μπάντες ώστε να χρησιμοποιηθούν από την τέταρτη γενιά. Και η αναλογική τηλεόραση σίγουρα, όπως γνωρίζετε, αυτή που ασχολείστε με LTE θα απελευθερώσει κάποιες μπάντες οι οποίες είναι άχρηστες ή δεν χρειάζονται πλέον αφού περνάμε σε ψηφιακή και θα αρχίσουμε μια υλοποίηση σε κάποιες άλλες συχνότητες. Σίγουρα
μπορούμε να μοιράσουμε μετά ένα δίλημα είναι αν θα κρατήσω αυτό το δίκτυο, δηλαδή θα κάνω μια επένδυση για τον εαυτό μου ή θα το μοιραστώ μαζί με κάποιους άλλους, είτε ανταγωνιστές είτε MVNOs. Σίγουρα το επόμενο δίλημα είναι ποιο θα είναι το implementation path, δηλαδή αν πηγαίνω από HSPA σε LTE είναι κάτι στάνταρ, το γνωρίζω, αλλά σίγουρα είναι μια επιλογή που θα κάνω, δηλαδή σε ποια megahertz θα πρέπει να υλοποιήσω τη 4G τεχνολογία και αναλόγως να δω αυτή η επένδυση κάποια στιγμή πρέπει να μου κάνει payback, άρα θα πρέπει να δω πόσο είναι πρόθυμος ο πελάτης, ο καταναλωτής ή ο συνδρομητής μου να πληρώσει για, το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Θέλει 100 Mbps, π.χ. 25 Giga, συνήθως βλέπουμε ότι στη Γερμανία ή κάπου αλλού το κόστος είναι γύρω στα 50 με 60 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, έχουμε κάνει μια μελέτη στην οποία σήμερα συγκρίνουμε τη 4G readiness, δηλαδή πόσο έτοιμη είναι μια χώρα να υλοποιήσει σήμερα 4G, αφού οι περισσότερες χώρες είναι σε επίπεδο trial ή το σκέφτονται. Το είχα παρουσιάσει και την προηγούμενη φορά. Αυτό που έκανα σήμερα και είναι με το κόκκινο είναι να δούμε ποια είναι η διαφορά του 4G investment, δηλαδή αν κάποιος θέλει να κάνει invest σε μια χώρα, δηλαδή να πάρει ένα license σε ένα δίκτυο τέταρτης γενιάς, για ένα δίκτυο τέταρτης γενιάς, και βλέπουμε ότι αν συγκρίνουμε τις τρεις χώρες, δηλαδή την Ελβετία, τη Γερμανία και την Ολλανδία, βλέπουμε ότι η Γερμανία είναι πιο έτοιμη. Δηλαδή, τι έχω κάνει σε συγκεκριμένη περίπτωση, έχω αφήσει μόνο το risk factor στο κόκκινο γράφημα. Και ο risk factor πραγματικά αλλάζει, για παράδειγμα, την περίπτωση της Γερμανίας. Δηλαδή, είναι χαμηλότερος ο risk factor σε επενδύσεις στη Γερμανία, ενώ βλέπω ότι το 4G readiness, δηλαδή σαν deployment και οι τρεις χώρες είναι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο, μόλις βγάλω στο μοντέλο μου και αφήσω το risk factor στο business environment, βλέπω ότι υπάρχει μια αλλαγή και η Γερμανία παίρνει προβάδισμα. Άρα με μια μοντελοποίηση της τεχνολογίας ή μια οικονομική και τεχνική μελέτη μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα και να βγάζουμε συμπεράσματα και στρατηγικές για το πώς πρέπει οι operators ή οι κυβερνήσεις να σκέφτονται σε νέες τεχνολογίες. Νομίζω και την προηγούμενη φορά είχα πει ακριβώς πώς υλοποιείται το μοντέλο του 4G readiness. Γενικότερα μαζεύω δεδομένα και τα ζυγίζω, δηλαδή το business environment, το legal environment, τους πελάτες, το ICT spending και όλα αυτά έχουν π.χ. κάποιον 20%, 15%, τα προσθέτω και βγάζω ένα index για τις διάφορες χώρες και στο επόμενο slide κάνω ένα benchmarking μεταξύ του 4G readiness και του e-readiness που πρόκειται για μια αναφορά που βγαίνει κάθε χρόνο από το Economist Intelligence Unit και με την IBM. Οπότε αν συγκρίνω τουλάχιστον τις τρεις πρώτες χώρες, βλέπω ότι η readiness, δηλαδή πόσο έτοιμη είναι μια χώρα να υλοποιήσει μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία που ουσιαστικά το IT ή μάλλον οι τηλεπικοινωνίες είναι κομμάτι του IT, βλέπω ότι και στη δικιά μου την μελέτη, τουλάχιστον οι τρεις πρώτες θέσεις κατά κάποιο τρόπο είναι το ίδιο, δηλαδή είναι οι ίδιες χώρες. Άρα μπορώ να συνεχίσω και να αλλάξω κάποια στοιχεία ώστε να καταλαβαίνω πόσο έτοιμη είναι μια χώρα ή να βάλω και το competition στο συγκεκριμένο μοντέλο, ώστε να μπορώ να βγάζω συμπεράσματα για τον κάθε operator που θέλει, για παράδειγμα, ή για κάποιον που θέλει να πουλήσει εξοπλισμό σε μια χώρα, να βλέπει ποιες χώρες έχουν προβάδισμα σε αυτή τη τεχνολογία. Άρα, όταν κάποιος πελάτης ή οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να υλοποιήσει μια νέα τεχνολογία, αν είναι αυτή 4G, σίγουρα θα μπορεί να μας ρωτήσει, να του δείξουμε το μοντέλο, να κάνουμε case study αναχώρα, π.χ. την Αμερική, την Αγγλία, και να βγάλουμε περισσότερα συμπεράσματα από αυτά που φαίνονται στη μεγάλη ομπρέλα. Δηλαδή, κάνουμε ένα benchmarking στις αγορές. Σίγουρα μπορούμε να δούμε με συγκεκριμένες παραμέτρους, να αλλάξουμε συγκεκριμένες παραμέτρους και να δούμε πόσο εύκολη είναι αυτή η τεχνολογία να γίνει deploy και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, είτε με το συγκεκριμένο μοντέλο, είτε με real options μελέτες που μπορούν να μας δείξουν ακριβώς το κόστος της επένδυσης και πότε θα κάνει payback, δηλαδή ύστερα από πόσα χρόνια. Αυτά θα ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Η συγκεκριμένη μελέτη έχει δημοσιευτεί και στο συγκεκριμένο βιβλίο που λέγεται 4G Generation Wireless Network, το οποίο το έχει εκδώσει η IGI και ο editor είναι κάποιος manager στη RIM, η οποία RIM, όπως ξέρουμε, είναι αυτή που έχει και την BlackBerry.
Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, ευχαριστώ πολύ.